ουρανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξα Συ. Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του καρκενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστέρας, ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξα Συ. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προχύνησης, του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίω του Λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισας δόξα. Επιφάνηση ημερών οικουμένη και το φως Σου Κύριε εσύ μειώθη επί μας εν επί γνώση πλούτασε ήρθες εφάνης το φως το κατέφυγε προς το συμφέρον και ευάρεσε τα έργα του χειρών αυτών. Πλήθη να εναγαθεί στη ζωή αυτών. Παράσχολη αυτή και πατή τον κόσμο το αρχόμενων έτων σωτήριων και ειρηνικών, πρεσβή τη υπεραγία δεσπή Σιμών Θετών και Υπερθένου Μαρία, του εναγίε πατρό Σιμών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου και σαρία των αρχόντων του Μεγάλου και πάνω των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Ο εν Ιορδάνη που η άνω βαπτιστήρια καταληξάνω με την ημών σωτηρία και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός των Σιμών, τες πρεσβείες των Αγνάντων και Παναμών Αγίας, εκ του Μητρός και πάντων των Αγίων, και ρίσει και σώσει ημάς σαραφός και φιλάνθρωπος. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, καλή χρονιά, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και να έχετε μια καλή σεζόν και να είστε πάντοτε αγαπημένοι μεταξύ σας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσει την ελπίδα σε όλο τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο. Ελπίδα σε εμάς τους εργαζόμενους, για τα παιδιά μας, για τους συνταξιούχους, για τον τουρισμό που μας αφορά άμεσα. Δυστυχώς, όλα τα επαγγέλματα έχουν καταρακωθεί. Ο δικός μας ο τομέας του τουρισμού, που είναι και η κινητήριο δύναμη για το κράτος, φαίνεται να έχει μέλλον για τους εργαζόμενους. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα από όλα αυτά. Δουλειά υπάρχει λόγω της προσέλευσης τουριστών. Όμως τα εργατικά χέρια έχουν μειωθεί και το φόρτος εργασίας έχει διπλασιαστεί. Στην περιοχή μας είχαμε υπογράψει τη συλλογική σύμβαση που εξασφάλιζε στους εργαζόμενους ορισμένα θεσμικά που είχαμε υπογράψει. Αυτό είναι και το θέμα συζήτησης. Σήμερα, γιατί η σύμβαση έληξε 31 Δεκεμβρίου του 2017. Υπάρχει βέβαια χρονικό περιθώριο μέχρι το Μάρτιο. Και τώρα αρχίζει πάλι ο αγώνας ώστε να υπογραφεί η σύμβαση για να διασφαλίσουμε όλα τα θεσμικά της προηγούμενης χρονιάς. Εμείς ερχόμαστε με καλή διάθεση και με αισιοδοξία ότι θα υπογραφεί ξανά. Βέβαια, πάντα μας ταλαιπωρούν, αλλά στο τέλος έχουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι συμφέρει και τις δύο πλευρές να έχουμε μια ομαλή κατάληξη. Κάναμε την πρώτη κίνηση και καλέσαμε τους εκπροσώπους των ξενοδόχων
σε μία συνάντηση πριν υπογραφή, ώστε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί στις απόψεις μας σχετικά με τα όσα είχαμε κατακτήσει μέχρι σήμερα. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις σε βάρος των εργαζομένων. Αυτό κάνουμε πάντα και ας μην βιάζονται ορισμένοι να κρίνουν από τώρα, γιατί θέλει δουλειά και συζήτηση η όλη διαδικασία. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Το μόνο που θα επαναλαμβάνω συνέχεια είναι να ενημερώνετε το Σωματείο για τα τυχόν προβλήματα που έχετε. Πάντα βοηθάμε για ό,τι γνωρίζουμε. Να είστε δίπλα μας σε όλες τις συνεδρίες, σε όλους τους αγώνες. Τα λίγα άτομα δεν καταφέρνουν πολλά. Οι πολλοί όμως θα ακουστούν. Γι' αυτό όλοι μαζί ενωμένοι σε όλους τους αγώνες. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 18. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του